ή όχι. Υπάρχει όμως μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Όπως ξέρετε, είχαμε έρθει χθες, είχαμε μιας πρώτες συναντήσεις. Το χειρότερο που μπορούσε να γινόταν είναι να μας πούν πηγαίνετε πίσω, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και το λέω αυτό διότι υπήρχε κάποιο κλίμα δυσαρέσκειας. Καταλάβαιναν ότι μας είχαν βάλει οι Ευρωπαίοι το πιστόλι στον κρόταφο, αλλά από την άλλη πλευρά μας λένε εμείς είχαμε μια διαχρονική σχέση μαζί σας, σας είχαμε εμπιστευτεί είτε σε εσάς, στους δικηγόρους σας, στους ελεκτές σας, στις τράπεζές σας και έρχεστε τώρα να μας πείτε ότι 10% ή 6,75% θα μας αποκόψετε. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Αντί λοιπόν να μας πούν ότι δεν έχουμε τίποτε να συζητήσουμε, μας είπαν ελάτε να καθίσουμε κάτω, να δούμε τους τομείς, εφόσον δάνειο δεν μπορούμε να σας κάνουμε, διότι δάνειο δεν επιτρέπουν οι συνθήκες, όπως ξέρετε, χρηματοδότησης της Κύπρου, δεν είναι το διατηρησιμότητα του χρέους. Πρέπει όποια βοήθεια έρθει στα αυτά 5-8 δισεκατομμύρια να είναι με τρόπο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Και με αυτόν τον τρόπο έχουν γίνει διάφορες ομάδες εργασίας στον ενεργειακό τομέα, στον τραπεζικό τομέα και πιο γενικά τι είναι εκείνο το οποίο μπορούν οι Ρώσοι είτε σαν κυβερνητικές επιχειρήσεις είτε σαν ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σαν κράτος να μπορούν να βοηθήσουν ώστε ένα ελπίζουμε σημαντικό μέρος αυτών των 5-8 δισεκατομμυρίων να συμπληρωθεί. Είμαστε βεβαίως υπό την απειλή του χρόνου. Έχουμε μια συνάντηση αργά το βράδυ απόψε όπου μετά που θα γίνουν οι διάφορες εκθέσεις των ομάδων εργασίας προς την κυβέρνηση θα δούμε πού βρισκόμαστε, αν αυτό θα αποδώσει. Πιστεύουμε ότι αυτό το, έτσι το, πώς να το πω, το λίγο σκληρό δίλημα ότι από τη μια πλευρά λένε οι Ευρωπαίοι ότι θέλουμε να ξέρουμε από πού θα έρθουν τα 5,8, από την άλλη οι Ρώσοι λένε θέλουμε και εμείς να ξέρουμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει. Επομένως πιστεύουμε ότι αυτά τα δύο τις επόμενες 24-48 ώρες να μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε ώστε να έχουμε ένα πακέτο που να αποτελείται από την βοήθεια της Ευρώπης, κάποια βοήθεια από τη Ρωσία και κάποια συνεισφορά με τους διάφορους τρόπους που επεξεργάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο, η Αρχηγή Κομμάτων στην Κύπρο, ώστε να μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία βρισκόμαστε. Κύριε Υπουργέ, είπετε ότι το ποσό που θα εξασφαλιστεί από τη Ρωσία με τις μεθόδους τις οποίες αναπτύξατε θα μπει για να συμπληρωθεί το 5,8, άρα μιλάμε για ένα ποσό μικρότερο του 5,8, σωστά? Βεβαίως, ναι. Της τάξης, ποιας τάξης είναι αυτό το ποσό? Το συγχωρείτε? Για ποιο ποσό μιλάμε τότε? Δεν μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Μακάρι να ήταν όλο αυτό το ποσό, αλλά οτιδήποτε και να είναι, είναι μια θετική συνεισφορά σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή να βρούμε από κάποιες πηγές που να μην είναι πηγές χρέους, που να μην επομισθούμε χρέος. Όπως ξέρετε, γι' αυτό είναι που μας είχαν φέρει μπροστά του αυτού του φρικτού διλήμματος το Σαββάτο βράδυ, παρόλες τις παροτρύνσεις που τους είπαμε ότι βάζετε βόμβα στα θεμέλια της Ευρωζώνης, της εμπιστοσύνης. Δεν είναι μόνο ότι προσπαθείτε να τιμωρήσετε ένα μικρό νησί διότι δεν συμφωνείτε με το επιχειρηματικό του μοντέλο ή διότι έχετε εκλογές στη χώρα σας ή ότι θέλετε γενικά να πείτε ότι έχουμε κάνει λάθη προηγουμένως στην Ευρώπη όσον αφορά πόσο είναι το διαχειρίσιμο χρέος. Όλα αυτά ήρθαν να πλήξουν μία μικρή νήσο ταυτόχρονα και μας έφεραν εμάς μεταξύ αυτού του πολύ σκληρού διλήμματος, μεταξύ της να μας πούν είμαστε έτοιμοι να τραβήξουμε την πρίζα ή κάνετε κάτι το οποίο ξέρουμε ότι έχουν μεγάλους κινδύνους. Μετά το έχουν καταλάβει. Έχουν καταλάβει τώρα οι Ευρωπαίοι ότι αυτόν που έκαναν, παρόλο που λένε ότι έπρεπε και τα λοιπά, αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν λάθος να θέσει σε αμφιβολία την ακεραιότητα των καταθέσεων κάπου, το οποίο θέσει την αμφιβολία της σταθερότητας των καταθέσεων παντού, όταν αρχίσεις και το κάνεις κάπου. Αυτό είναι το θέμα και είναι αυτό
το οποίο πιστεύω ήταν ένα μεγάλο λάθος εκ μέρους τους, αλλά εκ μέρους μας δεν υπήρχε επιλογή. Μάλιστα. Συζητείτε το θέμα των τραπεζών και το θέμα το ενεργειακό. Σε ό,τι αφορά στις τράπεζες, είναι συγκεκριμένη πρόταση για τη Λαϊκή Τράπεζα, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι βεβαίως εκείνη η οποία έχει την πιο άμεση ανάγκη είναι η Λαϊκή. Ελπίζουμε ότι η νέα Λαϊκή, υπό την έννοια ότι τα ρίσκα είναι μικρότερα λόγω του ότι γίνεται κάποια αποξένωση της ελληνικής παρουσίας, όλα αυτά ίσως να συνεισφέρουν να είναι πιο ελκυστικοί, αλλά δεν μπορεί να είναι σίγουρος κανείς. Εκείνο το οποίο επιθυμούμε είναι να βρούμε ένα σημαντικό ποσό το οποίο είτε επενδυθεί κατευθείαν στις τράπεζες είτε κάπου αλλού να μπορέσει να μπει στις τράπεζες, οι οποίες θα είναι μικρότερες, θα είναι πιο σουλουπωμένες, αλλά θα είναι βιώσιμες. Αυτό είναι το οποίο ζητούμε. Δηλαδή να βρεθεί το κεφάλαιο, είτε αν κάποιος κάνει επένδυση κατευθείαν ή μας δώσει λεφτά σε έναν άλλο τομέα, το οποίο εμείς θα μπορέσουμε να τοποθετήσουμε σαν κεφάλαιο στην τράπεζα. Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά στο φυσικό αέριο, επειδή από ό,τι γνωρίζουμε, ρωσική εταιρεία δεν εμπλέκεται άμεσα στα θέματα της αξιοποίησης των ερευνών στα ενεργειακά οικόπεδα της Κύπρου. Αν είναι ανοιχτό το θέμα του τερματικού, εκεί γίνεται η συζήτηση? Όχι, είναι και εκείνο. Είναι και το θέμα της μεταβατικής λύσης για μεταφορά φυσικού αερίου στην Κύπρο για τα επόμενα λίγα χρόνια. Πιστεύω ότι πιο γενικά έχει γίνει μια πολύ καλή ανάλυση, μια πολύ καλή τοποθέτηση από τον Υπουργό και την ομάδα του εδώ, όπου δεν μπορώ να προκαταλάβω το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν πού βρισκόμαστε, τι ξέρουμε για το ένα, τι ξέρουμε για το άλλο, πόσο βέβαιο είναι αυτό, ποιες είναι οι υπολογισμοί για τα χρηματικά ποσά τα οποία την επόμενη 25 ετία μπορεί να περιμένει κανείς από αυτό το τομέα. Γίνεται λοιπόν μια ζωντανή συζήτηση και πάλι θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός να σας πω ότι το κλίμα άρχισε αρνητικό. Έχουμε τώρα ομάδες εργασίες, δεν μπορώ να προκαταλάβω ένα θετικό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά είναι πολύ καλύτερο από το να μας έλεγαν από το ΡΟΚΣΕΣ δεν υπάρχει βάση συνομιλίας, πηγαίνετε σπίτι σας. Επομένως, από αυτή την έννοια έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Μάλιστα. Τώρα, οτιδήποτε και αν συμφωνήσετε εκεί στη Ρωσία θα πρέπει να το εγκρίνει και η Τρόικα? Κοιτάξτε, είμαστε προσεκτικοί, ξέρουμε ότι σας έχω πει σε μια γενική τοποθέτηση ότι θέμα δανεισμού δεν γύρεται. Η Τρόικα πρέπει και αυτή να καταλάβει ότι δεν μπορεί από τη μια πλευρά να μας λέει ότι εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω τα έσοδά σας από το φυσικό αέριο για να υπολογίσω την διαχειρισιμότητα του χρέους και μετά να έρθει και να σου πει δεν σου επιτρέπω να βρεις εμφάντα τους τρόπους με το οποίο μελλοντικά έσοδα από το φυσικό αέριο μπορούν να δημιουργήσουν μια προοπτική που να πάρεις βοήθεια τώρα από μια τρίτη χώρα. Δηλαδή πρέπει να κάπου να ισορροπήσουν αυτές οι δύο αντιφατικές τους τοποθετήσεις. Επομένως ευελπιστώ ότι κάτι που θα συμφωνήσουμε θα βρει και την Τρόικα σύμφωνη. Μάλιστα. Είχετε εσείς επαφή με οποιοδήποτε από την Τρόικα ενώ βρίσκοσαστε στη Μόσχα? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε έχουμε και στην Κύπρο τους συνεργάτες μας και μιλάμε, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Επομένως πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαχειρίσιμο και δεν θα αποτελέσει πρόβλημα. Τώρα, εμείς έχουμε μάθει, Υπουργέ, ότι εκεί στη Μόσχα έσπευσε και κλιμάκι από την Κεντρική Τράπεζα. Προφανώς είναι στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί για τη συζήτηση του τι μπορεί να γίνει στον τραπεζικό τομέα, έτσι? Υποθέτω, όπως και εσείς, ότι αυτό είναι το είναι εφόσον είναι ο τομέας τους.
Λοιπόν, επειδή θα μπούμε και σε άλλες συναντήσεις, δεν ξέρω, πιστεύω έχουμε καλύψει ένα σημαντικό μέρος της πληροφόρησης και οτιδήποτε τώρα, άλλο ξαναμιλάμε. Τώρα που έχουμε πάρει απόφαση, η σημερινή απόφαση δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί, εδώ είναι ομόφωνη απόφαση των κομμάτων. Πάμε στη Βουλή με ένα νέο νομοσχέδιο για να δημιουργήσουμε ένα ταμείο συνεισφοράς. Ένα διαθροντικό ταμείο που θα μπορούν να επενδύσουν όλοι εκεί μέσα, από ταμεία, με δωρητές, κράτη, άλλοι επενδυτές. Όχι όμως κούρεμα, αυτό διευκολύνει τη δουλειά σας εκεί. Σίγουρα, ξέρετε, σας έχω αναφέρει προηγουμένως ότι γυρεύω 5,8. Ό,τι βρούμε από εδώ μειώνει την ανάγκη και ό,τι βρούμε από εκεί μειώνει την ανάγκη από εδώ. Επομένως είναι ένα πολύ θετικό βήμα, είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί στην Κύπρο από τον επιχειρηματικό κόσμο, τώρα παίρνει σάρκο και οστά και ελπίζουμε ότι αυτός θα είναι ένας τρόπος ώστε να συμπληρωθεί το ποσό το οποίο χρειαζόμαστε.